έχετε το καλύτερο. Και να περάσουμε στον Ταύρο, κομβικό αυτό το Σαββατοκύριακο για σας και είναι πολύ φυσικό να είναι έτσι, αφού συμβαίνει και η ζωδιακή αλλαγή, περνάμε στον υδροχό και από αύριο και μετά ο Ερμής θα είναι σε μια κόντρα θέση σε σχέση με το ζώδιό σας. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν λίγες ημέρες, ότι το δεύτερο μισό του Γενάρη είναι λίγο πιο ζώρικο. Η μετακίνηση του Ερμή σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχετε περισσότερο την επικοινωνία και τα μέσα της. Όταν λέμε και τα μέσα της, ένα τηλέφωνο σαν συσκευή να χαλάσει ή να το ξεχάσεις κάπου ή να χαθούν μηνύματα και ακόμα βεβαίως θέματα σπουδών. Οτιδήποτε έχει να κάνει με συμφωνίες, με συμβόλαια, μπορεί να έχει βαβούρα, μπέρδεμα, να μην επιτυγχάνετε εύκολα αυτό που θέλετε, ταξίδια, μετακινήσεις, το μεταφορικό μέσο, όλα αυτά μια μεγαλύτερη προσοχή. Και βεβαίως η ζωδιακή αλλαγή σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιστείτε πολύ περισσότερο στο εξής για να μπορέσετε να καταξιωθείτε στα μάτια των άλλων, να επιτύχετε μια καλύτερη κοινωνική θέση. Γενικώς από ό,τι καταλαβαίνετε, όλα μα όλα γίνονται κατά τη πιο δύσκολα από την Κυριακή και μετά ιδιαίτερα. Ωστόσο, το ίδιο το Σαββατοκύριακο, η σημερινή μέρα είναι ουδέτερη. Και αν δεν είπα στον κρυό, αρκετά ευνοϊκή η σημερινή. Για σας τους Ταύρους είναι, θα έλεγα, ουδέτερη η σημερινή. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ναι μεν αλλάζουν όλα αυτά που είπα και πρέπει να έχετε το νου σας, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντίρροπες ευνοϊκές δυνάμεις και βεβαίως ακόμα για όλο το μήνα η Αφροδίτη, ίσον κοινωνικές σχέσεις, συντροφικότητα, οικονομικά αλλά και αισθηματικά, σε μια θέση λίγο καλή. Δεν είναι εύκολη αυτή η περίοδος που διανύονται και τα απρόπτα εδώ και εκεί δεν αποκλείονται μέχρι και την 1η Φλεβάρη. Γι' αυτό στην κάθε σας κίνηση, στην κάθε σας απόφαση να πριτανεύει η λογική. Και να περάσουμε στους διδύμους, με γρήγορες κινήσεις και αποφάσεις θα νιώσετε έτσι ένα up λίγο, ένα ανέβασμα σιγά σιγά από σήμερα, αύριο, την Κυριακή, και ο Ερμής σε καλή θέση σημαίνει ότι και επαφές και συζητήσεις και προτάσεις και πολλά θέματα αυτά που σχετίζονται με την επικοινωνία, με τα μέσα της, με τις συμφωνίες, με τις προτάσεις, ρυθμίσεις καρτών, λογαριασμών, αποδείξεων, στο μεταφορικό μέσο, ό,τι θέλετε να ρυθμίσετε. Γενικότερα θα νιώσετε ότι η ερχόμενη εβδομάδα στο ξεκίνημά της δίνει και έμπνευση και επίσης δυνατότητες αρκετά καλές, και δεν ξεχνάμε εσείς που έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σας ότι έχετε έτσι μια πινελιά εύνοιας μεγαλύτερη από όλους τους άλλους. Και η σημερινή αρκετά καλή και το Σαββατοκύριακο όχι άσχημο. Και να περάσουμε στον καρκίνο, αποφόρτιση από την πίεση, αυτό θα κάνουν και ο Ερμής που μετακινείται σταδιακά από αύριο και μετά, και επίσης ο ήλιος, γιατί αυτό σημαίνει μπαίνουμε σε ένα άλλο ζώδιο, όπως ατενίζουμε τον ήλιο από τη θέση της γης, μοιάζει σαν ο ήλιος να μετακινείται. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του συστήματός μας του πλανητικού και δεν μετακινείται, η γη είναι αυτή που αλλάζει. Θα ατενίζουμε λοιπόν τον υδροχό από την Κυριακή και μετά, και βεβαίως αυτό είναι καλό για εσάς, γιατί θα μπορέσετε σταδιακά από αύριο αλλά και στην ερχόμενη εβδομάδα να ρυθμίσετε πολύ καλύτερα πολλά θέματα. Είναι αυτό που λέμε, είχε σταματήσει, είχε κολλήσει η έκδοση ενός χαρτιού, ενός εγγράφου, και ακόμα ό,τι έχει να κάνει με συμφωνίες, συζητήσεις, επαφές, προτάσεις, λογαριασμούς, κάρτες, αποδείξεις, δημολόγια στο διαδίκτυο, όσοι ασχολείστε ή περιμένετε κάτι από εκεί, αρχίζουν και ανοίγουν πράγματα σιγά σιγά, και βεβαίως η ερχόμενη εβδομάδα θα δώσει ακόμα μια όθηση στο να μπορέσουν να λυθούν κάπως τα χέρια σας σε όλους τους τομείς. Η Αφροδίτη απέναντί σας λέει δεν θα χάσετε αν ακούσετε και αν λάβετε υπόψη σας τη γνώμη, τις παροτρύνσεις στενών συνεργατών ή και του συντρόφου σας ακόμα. Είναι μια περίοδος που οι άλλοι από εδώ τώρα και μετά μπορεί να είναι πιο ευνοϊκοί και όχι τόσο πιεστικοί όσο θα είναι μέχρι και σήμερα. Από αύριο λοιπόν και μετά η σημερινή μέρα θέλει μια προσοχή παντού, γιατί είναι αρκετά κουραστική. Και να περάσουμε στο Λέοντα. Τα νέα σαφώς δεν είναι όπως τα θέλετε. Τα νέα τα φέρνει ο Γοργοπόδαρος Ερμής, που από αύριο και μετά έρχεται έτσι και κατσικώνεται για ένα διάστημα απέναντι από το ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει προηγουμένως
Το κάθε τι που σκέπτεστε να το μετράτε, να το ξαναμετράτε, ιδιαίτερα πριν το εξτομίσετε, πριν απευθυνθείτε σε κάποιον και ιδιαίτερα αν αυτός ο κάποιος είναι ο σύντροφος, είναι ένας συνέτερος, είναι ένας στενός συνεργάτης, αλλά και γενικότερα. Είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα και το λέμε ότι ζείτε μια μεταβατική κατάσταση, μετάβαση από μια προηγούμενη, ίσως λίγο καλύτερη κατάσταση μέχρι τις 25 του Δεκέμβρη, αλλά από εκεί και μετά είναι απανωτά τα πράγματα, οι προκλήσεις, οι δυσκολίες, όλα αυτά και η περίοδος αυτή, το έχω ξαναπεί, κρατάει, εκτείνεται μέχρι και την 1η Φλεβάρη. Θα πρέπει λοιπόν και ψυχραιμία και υπομονή. Και από αύριο και μετά, ό,τι λέτε, γράφετε, υπογράφετε, μεταφορικό μέσο, λογαριασμοί, κάρτες, όλα αυτά τα ξεψαχνίζετε με τα προσοχής. Και βεβαίως η σημερινή μέρα είναι λίγο καλύτερη για όλα. Σάββατο, Κυριακή, μέχρι Δευτέρα το μεσημέρι, είναι οι πιο πιεστικές ημέρες. Όπου μπορείτε, όπως μπορείτε, προφυλάξτε και την υγεία και τις σχέσεις σας, αυτές που δεν θέλετε να επιβαρυνθούν ή να χαλάσουν. Βεβαίως κάποιος άλλος μπορεί να αποφασίζει, δεν αποφασίζουν πάντα εμείς, στο βαθμό που εσείς έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε και να δράσετε. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Αξιοποιήστε αυτές τις ημέρες και αυτές οι ημέρες είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι η σημερινή, είναι το Σαββατοκύριακο και η Δευτέρα μέχρι το μεσημέρι. Μάλιστα αύριο, Κυριακή και Δευτέρα μέχρι μεσημέρι υπάρχει μια μεγαλύτερη εύνοια για σας. Μπορείτε λοιπόν ακόμα και στα δύσκολα θέματα να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί ακόμα και οι συμπτώσεις, οι συγκυρίες και οι καταστάσεις να λειτουργήσουν, να επενεργήσουν περισσότερο υπέρ σας. Σαφώς και σας πηγαίνει, ακόμα και στα δύσκολα, είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε είναι προσωπικά και αισθηματικά, είναι επαγγελματικά, να δράσετε λίγο γρήγορα, γιατί μέσα στο Γενάρη η Αφροδίτη εξακολουθεί να είναι στο πλευρό σας. Αυτό σημαίνει ότι και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο σχέσεων μπορείτε να φέρετε ισορροπίες, να καταφέρετε κάτι καλύτερο και γενικώς να υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων και επιλογών.